Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Με πολύ μεγάλη χαρά όλη η ομάδα του Fortune σας καλωσορίζουμε στο Life Gallery, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία της σημερινής βραδιάς. Σήμερα και για τις επόμενες τέσσερις ώρες θα, ξενο... θα ξεναγηθούμε στο δρόμο της καινοτομίας. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι η λίστα 40 Under 40, μια λίστα που για ενδέκατη συνεχή χρονιά ε, ανέδειξε η ομάδα του Fortune και είναι 40 λαμπρά παραδείγματα επιχειρηματικής αριστείας. Καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας. Πολλοί από τους 40 Under 40 βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας και θέλω να σας πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια για το δρόμο που διανύσατε, διανύσατε προκειμένου να είστε σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά και να φιγουράρετε στη λίστα 40 Under 40 του 2023. Αν κάτι είναι χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις της λίστας, εταιρείες που καλύπτουν πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, είναι η καινοτομία. Και η καινοτομία είναι και το αφιέρωμα του τεύχου που μόλι κυκλοφόρησε. Να το πάρετε όλοι, βρίσκεται εδώ, είναι η πρώτη του, κατευθείαν από το τυπογραφείο, ήρθε στο Life Gallery. Η καινοτομία που, από ό,τι φαίνεται, σε αυτήν παίζουν ρόλο οι τεχνολογίε εχμή. Αν φιλομετρήσετε το περιοδικό, θα δείτε ότι η machine learning, data analytics, τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκονται πίσω από τις επιχειρήσεις και πίσω από το κράτος, μετασχηματίζουν τα πάντα, όλοι οι κλάδοι αλλάζουν, από τη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία, μέχρι τις μεταφορές, το κλίμα, τις τηλεπικοινωνίες, τα πάντα. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι διάβαζα πρόσφατα ότι οι Έλληνες ερευνητές που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν την πιο πολυάριθμη ομάδα επιστημόνων στον κόσμο. Φτάνουν το 11%. Οι άνθρωποι, λοιπόν, και ο τρόπος που θα διαχειριστούν τις τεχνολογίες εχμής είναι αυτοί που θα καθορίσουν τον μέλλον μας, όπως οι άνθρωποι είστε εσείς που βρίσκεστε πίσω από αυτά τα 40 λαμπρά παραδείγματα επιχειρηματικής αριστείας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ, στη λίστα 40 Under 40 του 2023. <κλή> Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους τους νέους επιχειρηματίες. Και πριν δώσω το λόγο σε σας που θα λάβετε μέρος στα πάνελ που ακολουθούν, σας παρακαλώ να ακούσουμε το μήνυμα που στέλνει ειδικά για σας σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ένα ταξίδι δεν του επέτρεψε να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Δημήτρης Παπαστεργίου. Να τον ακούσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε και να συζητάμε για το μέλλον της χώρας. Το ψηφιακό, το οποίο θεωρώ πω είναι ούτω ή άλλω άρρηκτα συνδεδεμένο και με το υπόλοιπο πολιτικό και κοινωνικό μέλλον. Λοιπόν, το μήνυμα είναι πω η ψηφιοποίηση προχωρά, προχωρά πάρα πολύ γρήγορα και την ώρα αυτή πλέον πάμε στην επόμενη μέρα τη ψηφιοποίηση. Πάμε σε μια ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο αποτελεσματική Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία βάζει πλέον την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση. Μια Ελλάδα η οποία έχοντα λάβει τα μηνύματα και τι ανάγκε των εποχών προσπαθεί να ταλαιπωρεί ακόμα λιγότερο του πολίτε, διακινώντα δεδομένα και όχι αρχεία. Μια Ελλάδα η οποία προχωρά όλα τα μεγάλα έργα πληροφορική, είτε αυτά ανήκουν στο Ταμείο Ανάκαμψη, είτε στο ΕΣΠΑ, είτε γίνονται με εθνικού πόρου. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, σίγουρα σε μια διασυνδεδεμένη ψηφιακή Ελλάδα πρέπει να έχει τι υποδομέ για να μπορέσουν όλα αυτά τα δεδομένα να διακινηθούν. Άρα, έργα όπω το Smart Readiness και το Gigabit Voucher που έρχεται αμέσω μετά, η ολοκλήρωση πλέον του σύζευξης το οποίο ε, μετά από τόσα χρόνια πρέπει πλέον να βρει το δρόμο του και να πάμε και σε ένα σχεδιασμό ενός καινούργιου προγράμματος ακόμα πιο προσαρμοσμένους ανάγκες της εποχής. Ε, σαφώς το Ultra Fast Broadband, το οποίο και αυτό πήρε το δρόμο του και πλέον δίνει σε όλη τη χώρα πολύ καλύτερε ταχύτητε. Όλα αυτά δείχνουν μια Ελλάδα η οποία τουλάχιστον σε επίπεδο υποδομών έχει πάρει το μήνυμα και προχωρά πολύ πιο γρήγορα σε ταχύτητε πάνω πλέον από τα 100 ή τα 200 Mbps που δεν θα μπορούσαν να συνάδουν με μια σύγχρονη χώρα. Το κομμάτι τη ασφάλεια. Με όλα σα γίνονται στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για φυσική ασφάλεια, που προφανώ είναι το πιο ε, σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ τα σύνορά μα, τα ψηφιακά μα σύνορα διασφαλίζονται. Γι' αυτό και ο νέο ρυθμιστικό οργανισμό κυβερνού ασφάλεια είναι αυτό ο οποίο δημιουργεί μια ευρύτερη ομπρέλα γύρω από ιδιωτικού και δημόσιου φορεί, αλλά και κρίσιμε υποδομέ, προκειμένου πλέον να νιώθουμε αλλά και να είμαστε και ψηφιακά ασφαλεί. Το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη και πώ το νέο συμβούλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπω ακριβώ έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργό, θα να βάλει τι βάσει όχι μόνο σε απλέ εφαρμογέ όπω ο ψηφιακό βοηθό για τον Gav.gr που έρχεται σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά και πώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει στη ζωή μα και σε πολλού άλλου φορεί όπω είναι η υγεία, ή οι, μεταφορές μεταφορέ ή και πολλά άλλα σημεία στα οποία μπορεί πραγματικά να δώσει λύσει. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με την εκμετάλλευση των ανοιχτών δεδομένων, αλλά και μια προσβάσιμη και συμπεριληπτική για όλους τεχνολογία, αποτελούν κάποιες μόνο από τις βασικές περιοριότητες που έχω. Ξέρετε, όλοι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη διότι θεωρούμε πω πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα και πιθανώ θα μπορεί να κάνει πάρα πάρα πολλά. Θα πρέπει να δούμε και αυτό κάνει και η Ευρώπη με το EA Act. Το που θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που η τεχνητή νοημοσύνη έχει να υπηρετήσει τον άνθρωπο και δεν έχετε να α, περάσει πάνω από αυτόν ή να τον κάνει να χάσει δουλειά, να χάσει την ασφαλειά του, να χάσει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρα, αυτό θα πρέπει να γίνει ακριβώ με την νέα επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή για την Τεχνή Νομοσύνη, να οριοθετήσουμε την τι νομοσύνη στα μέτρα μα. Πώ μπορεί, για παράδειγμα, να μα βοηθήσει να βρούμε μέσα στην δημόσια διοίκηση όλου αυτού του θύλακε γραφειοκρατία. Πώ μπορούμε να βρούμε και να πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Πώ θα μπορέσουμε στην υγεία να επισπεύσουμε την, τα διάφορα ιατρικά αποτελέσματα ή να δούμε στο κομμάτι τη συνταγογράφηση κενά τα οποία υπάρχουν ή σπατάλε που πιθανώ θα μπορέσουν να έχουν δημιουργηθεί. Πώ θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ασφαλεί μεταφορέ. Ε, όλα αυτά αποτελούν μόνο κάποια από τα κομμάτια τη τεχνητή νομοσύνη. Σημασία έχει ακριβώ να δούμε πώ η ζωή μα θα γίνει αποτελεσματικότερη, πώ η δημόσια διοίκηση θα γίνει οικονομικότερη και πώ τελικά θα έχουμε την τεχνητή νομοσύνη δίπλα μα, ως όπλο μα, που θα δουλέψει για εμά και όχι εναντίον μα.